Συναντήθηκα με τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Αντώνη Σαμαρά, που έλαβε σήμερα από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας διερευνητική εντολή για το σχηματισμό κυβέρνησης και όπως είχα συνταγματική υποχρέωση και για λόγους σεβασμού στους καώνες της Δημοκρατίας και του κοινοβουλευτικού πολιτεύματος, ανταποκρίθηκα στην πρόσκλησή του να εξετάσουμε το ενδεχόμενο σχηματισμού κυβέρνησης. Ο κύριος Σαμαράς δεν μου είπε τίποτα περισσότερο από αυτό που δήλωσε χθες δημόσια. Η συζήτησή μας ήταν σύντομη, σε φιλικό κλίμα, ουσιαστική. Είχα την ευκαιρία να του παρουσιάσω εγώ, με πολύ ειδικότερο και συγκεκριμένο τρόπο, την πρόταση που διατύπωσα χθες για το σχηματισμό κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας. Θέλω να αποσαφηνίσω ευθύς εξ αρχής ότι σεβόμενοι απολύτως την απόφαση που έλαβε χθες ο ελληνικός λαός, σεβόμενοι απολύτως το γεγονός πως το ΠΑΣΟΚ είναι πλέον τρίτο κόμμα, αντιλαμβανόμαστε ότι έχουμε την τρίτη κατά σειρά ευθύνη για την αντιμετώπιση του προβλήματος της διακυβέρνησης της χώρας. Προηγείται η ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας και η ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρούμε όμως ότι όλες οι πολιτικές δυνάμεις που δηλώνουν φιλοευρωπαϊκές έχουμε ένα μερίδιο ευθύνης ώστε να δοθεί λύση πρακτική, συγκεκριμένη και υπεύθυνη. Η πρότασή μας λοιπόν περιλαμβάνει τα εξής πέντε σημεία. Είναι αναγκαίο να συμμετέχουν στην κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας όλες οι δυνάμεις που δηλώνουν τον φιλοευρωπαϊκό τους προσανατολισμό. Για λόγους αντιπροσωπευτικότητας, εύρους εκπροσώπησης και ισχυρής νομιμοποίησης, θεωρούμε αναγκαία απολύτως την συμμετοχή και του ΣΥΡΙΖΑ και της Δημοκρατικής Αριστεράς, προφανώς και την συμμετοχή της Νέας Δημοκρατίας, που ως πρώτο κόμμα έχει λάβει τον πόνους των 50 εδρών. Δεύτερο σημείο, το ΠΑΣΟΚ δεν θέτει φυσικά ως όρο για την συγκρότηση αυτής της κυβέρνησης την συμμετοχή στελεχών του στην ίδια την κυβέρνηση. Είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε με ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση αυτή, να παράσχουμε την ολόθερμη στήριξή μας ώστε να πετύχει στους σκοπούς της, αλλά δεν είναι όρος εκ μέρους μας η συμμετοχή στελεχών μας. Αντιλαμβανόμαστε ότι ο λαός έχει εκφράσει την επιθυμία του και την προτίμησή του να αλλάξουν και τα πρόσωπα αυτών που διαχειρίζονται την κρίση, για να δούμε αν μπορεί να υπάρξει ένα καλύτερο αποτέλεσμα για τον τόπο. Τρίτο σημείο, πρωθυπουργός της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας πρέπει να είναι ένα πρόσωπο ευρείας αποδοχής, ικανό να συνθέτει και να εξισορροπεί απόψεις. Κατά προτίμηση μάλιστα, το πρόσωπο αυτό πρέπει να απηχεί τη νέα τάση που έχει καταγραφεί με το εκλογικό αποτέλεσμα, που είναι μια τάση προσπάθειας επαναδιαπραγμάτευσης, επαναπροσδιορισμού, να πετύχουμε πιο πολλά πράγματα. Μακάρι αυτό να το πετύχουμε πράγματι μέσα από τους νέους ευρωπαϊκούς συσχετισμούς μετά και την εκλογή του Φρανσουά Ολάντ χθες στην Προεδρία της Γαλλικής Δημοκρατίας. Εφόσον θεμέλιο αυτής της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας είναι ο ευρωπαϊκός προσανατολισμός, υπάρχει ένας καταλύτης της μίνιμουμ προγραμματικής συμφωνίας. Τα πράγματα πρέπει να οδηγηθούν μέχρι ενός σημείου που είναι το όριο της προσπάθειας. Το όριο της προσπάθειας είναι να μείνει η Ελλάδα στο ευρώ, στην Ευρωζώνη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει τα πράγματα να τα οθήσουμε όσο μπορούμε περισσότερο. Πάντα αυτό ήταν ο στόχος μας. Έχω κάνει κι εγώ πολλές διαπραγματευτικές προσπάθειες υπό εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες. Η βούληση του ελληνικού λαού είναι να μείνει η Ελλάδα στο ευρώ και στην Ευρώπη. Άρα αυτό είναι και το ακραίο όριο όλης της προσπάθειας. Αλλά μέσα στο όριο αυτό πρέπει να γίνει διαπραγμάτευση με τους εταίρους μας για τα θέματα που αφορούν τη δανειακή σύμβαση και τους όρους της. Οι όροι της δανειακής σύμβασης είναι το μνημόνιο. Για την κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών της χώρας, γιατί προφανώς πρέπει να καλύπτονται οι χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας, άρα και των πολιτών, με τους καλύτερους δυνατούς όρους για τους πολίτες και την ανάπτυξη. Το πέμπτο σημείο είναι σε σχέση με αυτό που έχει προτείνει το ΠΑΣΟΚ προεκλογικά με τη μορφή του Εθνικού Σχεδίου Ανασυγκρότησης, ποιος πρέπει να είναι ο ελάχιστος στόχος αυτής της κυβέρνησης. Γιατί πρέπει να πετύχει η κυβέρνηση αυτή τουλάχιστον αυτά που είχαμε την αίσθηση ότι και εμείς θα μπορούσαμε να πετύχουμε διαπραγματευόμενοι. Πρώτο, επιμήκυση του χρόνου δημοσιονομικής προσαρμογής μέχρι το τέλος του 2015,
ώστε η προσαρμογή να επιτευχθεί σε 3 και όχι σε 2 χρόνια, ή δυνατόν και σε περισσότερα, με πιο ήπιο τρόπο, πιο φιλικό για τους πολίτες και την ανάπτυξη. Αυτό σημαίνει χωρίς νέους φόρους, χωρίς να φυγούν χαμηλόμισθοι και χαμηλοσυνταξιούχοι, χωρίς οριζόντιες περικοπές μισθών και συντάξεων. Δεύτερο σημείο, πρέπει να ενισχυθεί η ρευστότητα, να πέσει δηλαδή η χρήμα στην αγορά, το λιγότερο 50 δις όπως τα είχαμε προσδιορίσει, μπορεί να βρεθούν και περισσότερα, τα επόμενα 3 χρόνια για τη στήριξη της ανάπτυξης και άρα της απασχόλησης, για την καταπολέμηση της ανεργίας. Άμεσο μέτρο από την άποψη αυτή είναι η πληρωμή των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του κράτους στην αγορά που είναι 6,5 δισεκατομμύρια. Εμείς θέλαμε να πάρουμε όσο μπορούσαμε νωρίτερα τα χρήματα αυτά από τη Δανειακή Σύμβαση για να τα δώσουμε στην αγορά. Πρέπει αυτό να επιτευχθεί και να πάμε και ένα βήμα παραπάνω. Επιστροφή ΦΠΑ που είναι περίπου 1 δισεκατομμύριο και ιδιοχέτευση 10 δισεκατομμυρίων από τον δανεισμό του δημοσίου μέσω εντόκων γραμματείων που μπορούν να πάνε τώρα από τις τράπεζες στην πραγματική οικονομία. Τρίτο σημείο, να ξεμπλοκαριστούν οι μεγάλες επενδύσεις, δημόσιες και πίσω από αυτές και ιδιωτικές. Έχουμε προϋπολογίσει έργα 55 δις για τα επόμενα 3 έως 5 χρόνια, προκειμένου να υποστηριχθεί η ανάπτυξη με παρεμβάσεις που έχουν μεγάλο πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα για την απασχόληση, αλλά και για τις τοπικές οικονομίες. Και τέταρτο σημείο, η συγκεκριμένη δέσμη μέτρων κοινωνικής προστασίας για ανέργους, υπερχρεωμένα νοικοκυριά, όλα αυτά που θεωρούμε ότι είναι το ελάχιστο που πρέπει να γίνει αμέσως για να στηρίξουμε και την ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή. Αυτήν την πρόταση την παρουσίασα στον κύριο Σαμαρά και θα την παρουσιάσω και στους άλλους πολιτικούς αρχηγούς και αυτή είναι η γραμμή πάνω στην οποία κινείται το ΠΑΣΟΚ με απόλυτο σεβασμό στο νέο τοπίο, στη βούληση του ελληνικού λαού και στην ανάγκη της χώρας να κυβερνηθεί με ασφάλεια και προοπτική και είμαστε όλοι υποχρεωμένοι να συμβάλλουμε στο μέτρο πλέον του νέου μεγέθους μας. Σας ευχαριστώ πολύ.